Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε με χαρά στις εκδηλώσεις του 46ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Δεν ήταν δυστυχώς δυνατό το φετινό φεστιβάλ να έχει τη μαζικότητα, την έκταση και την πολυμορφία που θα θέλαμε. Ήταν όμως αναγκαίο να δώσει θάρρος και ελπίδα μέσα σε αυτές τις επικίνδυνες διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις, να αποτελέσει και για φέτος το πρώτο αγωνιστικό ραντεβού της χρονιάς. Ήταν αναγκαίο να ρίξει το φως του στο σκοτάδι του χυδαίου ατομισμού και της υποκουλτούρας που πλασάρεται. Ήταν αναγκαίο να υπενθυμίσει ότι υπάρχει μια κρίσιμη μάζα νέων, μελών και φίλων της ΚΝΕ, που κόντρα στο ρεύμα μελετάει και διαδίδει την επιστημονική μας κοσμοθεωρία. Ηγείται στην οργάνωση αγώνων και διεκδικήσεων. Έρχεται σε επαφή με την προοδευτική τέχνη, με την ένδοξη ιστορία του λαϊκού μας κινήματος. Μορφώνεται, παλεύει και δημιουργεί, εμφορούμενη από ανώτερες αξίες και ιδανικά. Στο φετινό φεστιβάλ δεν ήταν επίσης δυνατό να ταξιδέψουν και να φιλοξενηθούν οι δεκάδες αντιπροσωπείες των αδελφών μας κομμουνιστικών νεολαίων από όλο τον κόσμο. Ακόμα και έτσι όμως δεν χάνεται η διεθνής του διάσταση. Η ΚΝΕ έχει λάβει δεκάδες χαιρετιστήρια μηνύματα από τις αδελφές μας οργανώσεις που εύχονται κάθε επιτυχία στο φεστιβάλ μας, τις οποίες ευχαριστούμε και από αυτό το βήμα. Τους απευθύνουμε διεθνιστικό, συντροφικό χαιρετισμό. Το σύνθημα «Σοσιαλισμός, για να μπορούμε να ανασένουμε, για να νικήσει η ζωή», ταξίδεψε και ακούστηκε δυνατά σε όλη την Ελλάδα. Ακούγεται και σήμερα εδώ, στην πρώτη μέρα των εκδηλώσεών μας. Το σύνθημα αυτό έγινε αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού στις εκατοντάδες συσκέψεις των οργανώσεων βάσης της ΚΝΕ στην Αττική, τις εκδηλώσεις των τομεακών οργανώσεων, τις παρεμβάσεις μελών και φίλων της ΚΝΕ στις σχολές και τα πανεπιστήμια, στα σχολεία, στους μεγάλους κλάδους και χώρους δουλειάς. Το σύνθημα αυτό διαδόθηκε με το ριζοσπάστη από σπίτι σε σπίτι, με τον οδηγητή και τις ανακοινώσεις της ΚΝΕ από χέρι σε χέρι. Γράφτηκε σε τείχους, στόλισε γειτονιές για να φτάσει σε περισσότερους νέους και νέες το μήνυμα ότι υπάρχει και άλλος δρόμος να βαδίσουμε, ότι υπάρχει και άλλος, νέος, ανώτερος τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας, ο σοσιαλισμός. Το σύνθημα αυτό ενοχλεί τους υπερασπιστές του σημερινού άδικου, ανελεύθερου, σάπιου συστήματος που θυσιάζει τις ζωές των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Ενοχλεί τους απολογητές μιας δήθεν καλύτερης διαχείρισης και εξανθρώπισης του καπιταλισμού. Ενοχλεί όσους μέσα στην ομίχλη της συγκρουσιακής τους φρασιολογίας κρύβουν το μίσος τους για το ταξικό εργατικό κίνημα, για την επαναστατική πάλη, για το σοσιαλισμό που γνώρισε η ανθρωπότητα στον 20ο αιώνα. Ενοχλεί την εφεδρεία που χρηματοδοτούν και χαϊδεύουν τα αφεντικά για τα δύσκολα. Τους νταΐδες που τελικά κανείς τους δεν ήξερε τίποτα σε μία δίκη που σέρνεται τόσα χρόνια. Τους φασίστες εθνικιστές που μπορεί να μεταμφιέζονται, μπορεί να αλλάζουν ονόματα και πολιτική στέγη. Δεν αλλάζει όμως το μίσος τους για όσους δεν σκύβουν το κεφάλι ανεξαρτήτως εθνικότητας, γιατί δεν αλλάζει το χέρι που τους ταΐζει. Λέμε και από αυτό το βήμα ότι είναι έτοιμα όλων των μαζικών φορέων σύσσωμης της νεολαίας της χώρας μας στις 7 Οκτώβρη να καταδικαστούν οι νεοναζί για τα εγκλήματά τους. Με αφορμή και την αυριανή μαύρη επέτειο των 7 χρόνων από τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού και εργάτη της ζώνης Παύλου Φίσα, η οργάνωσή μας θα εντείνει την πλατιά πανελλαδική της εξόρμησης στη νεολαία. Φίλες και φίλοι, το φετινό φεστιβάλ δεν είχε λίγα εμπόδια να ξεπεράσει. Τα ξεπέρασε όμως και έτσι, ως ένα φεστιβάλ αλλιώς, όπως έγραψε ο οδηγητής, θα πάρει και αυτό τη δική του θέση στην ιστορία των φεστιβάλ της ΚΝΕ. Καταλαβαίνουμε ότι ήθελαν να μην γίνει. Γι' αυτό με διάφορες προφάσεις έβαλαν εμπόδια. Μας απέκλεισαν από χώρους που είχαν επισήμως παραχωρηθεί. Έκαναν καμπάνια για να ακυρωθεί με πρόσχημα την πανδημία. Και όταν δεν τα κατάφεραν, ενίσχυσαν την προπαγάνδα του φόβου. Απέκλεισαν ουσιαστικά την παρουσία του φεστιβάλ από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποσιώπησαν κάθε δραστηριότητα και εκδήλωση, όπως την πρωτοβουλία της ΚΝΕ στην Εύβοια να διαθέσει τα έσοδα του φεστιβάλ της Χαλκίδας στους πληγέντες από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες. Όπως την πρωτοβουλία να μαζευτεί πανελλαδικά
υλική βοήθεια για τους πληγέντες της καταστροφής στη Βηρυτό. Ακόμα και την πανελλαδική πρωτοβουλία της ΚΝΕ να οργανώσει μαζικές και επιτυχημένες εθελοντικές αιμοδοσίες ανταποκρινόμενοι στις εκκλήσεις του κόσμου της υγείας λόγω των μεγάλων ελλείψεων. Δυστυχώς για αυτούς, ο σημαντικότερος πολιτιστικός και πολιτικός θεσμός για την νεολαία στην Ελλάδα, με όλες τις απαραίτητες προσαρμογές, θα ολοκληρώσει και για το 2020 το ταξίδι του στην Αθήνα με επιτυχία. Φίλες και φίλοι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κουνάει το δάχτυλο στην νεολαία, την ενοχοποιεί για την αύξηση των κρουσμάτων, τολμάει να μιλάει για ατομική ευθύνη, ενώ όχι απλά δεν έχει πάρει ούτε μισό ουσιαστικό μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά αντιθέτως την εκθέτει σε πολλαπλούς κινδύνους με την πολιτική της για να κάνει τα χατήρια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Ας κουνήσει λοιπόν το δάχτυλο αλλού και ας απολογηθεί στη νεολαία και το λαό, γιατί έκανε λάστιχο όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να εξασφαλιστούν τα κέρδη των ομίλων στον τουρισμό, στις μεταφορές και όχι μόνο. Γιατί δεν αξιοποίησε το χρόνο που κερδίθηκε από την υπεύθυνη στάση του λαού για να ενισχύσει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας με προσωπικό, υποδομές, χρηματοδότηση. Γιατί κοφεύει στις εκκλήσεις του υγειονομικού κόσμου. Γιατί δεν εξασφαλίζει στους χώρους δουλειάς μέτρα προστασίας για τους πολυδιαφημισμένους κατά τα άλλα αφανείς ήρωες που μετά τις αναστολές των συμβάσεων γύρισαν πίσω με χειρότερους όρους. Για αυτούς που απολύονται και ειδοποιούνται με SMS, που είναι απροστάτευτοι αν χρειαστεί να μείνουν σε καραντίνα, που δουλεύουν ανασφάλιστοι με ελαστικά ωράρια, ενώ όσοι βρήκαν μία θέση στον ήλιο της καλοκαιρινής σεζόν δούλεψαν υπερεντατικά και απροστάτευτοι για να καλυφθεί η ζημιά. Γιατί στέλνει τους μαθητές στο σχολείο με ένα παγούρι και τη γνωστή μάσκα που όλοι είδαμε, την ώρα που είναι πάνω από 20.000 οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, που δεκάδες τμήματα έχουν 30 μαθητές, που δεκάδες σχολεία έχουν ακατάλληλες αίθουσες και κοντέινερ στην αυλή τους. Γιατί δεν παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια, που είναι στην πλειοψηφία τους 8 μήνες τώρα κλειστά. Και όσο οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αγωνιούν, η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της τηλεεκπαίδευσης, η οποία σε καμία περίπτωση, ακόμα κι αν δεν συνοδευόταν από τόσες τεχνικές αστοχίες και ελλείψεις υποδομών, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες μορφωτικές απαιτήσεις της διδασκαλίας και μάθησης. Να απολογηθεί η κυβέρνηση στους μαθητές και φοιτητές, γιατί επιλέγει να αγνοεί το δίκαιο αίτημά τους να ανοίξουν όλοι οι χώροι εκπαίδευσης με τα απαραίτητα μέτρα, γιατί βλέπει ως κόστος τις ανάγκες της νεολαίας, τσουβαλιάζοντας αυτές τις διεκδικήσεις με διάφορες ψεκασμένες αντιεπιστημονικές θεωρίες, διεξάγοντας μια πολύ βολική αντιπαράθεση που επισκιάζει τις ευθύνες της πολιτικής της, την υποχρηματοδότηση, τα μεγάλα κενά. Ποιος όμως δίνει αέρα στα πανιά του ανορθολογισμού και της συνωμοσιολογίας, αν όχι το ίδιο το σύστημα και η αντιφατικότητά του, αν όχι οι παλινοδίες στη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, για να μην θυμηθούμε και την πρώτη φορά αριστερά που έδωσε σε κάποιους από αυτούς και υπουργεία. Ας απαντήσει λοιπόν σε αυτά και πολλά ακόμα η κυβέρνηση και ας αφήσει τις επισημάνσεις που αποσκοπούν στο να υποστήλουμε την πολιτική μας παρέμβαση. Εμείς από την πρώτη στιγμή προσαρμόσαμε τη δράση μας ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η υγεία του λαού, όχι στα λόγια, αλλά με υπευθυνότητα και με πράξεις, σύμφωνα με τις υποδείξεις και των κομμουνιστών, υγειονομικών και άλλων επιστημόνων. Αναδείξαμε δίκαια αιτήματα για την προστασία της υγείας του λαού. Αποκαλύψαμε το ταξικό πρόσημο στη διαχείριση της πανδημίας. Δεν αφήσαμε τους λογαριασμούς μας για μετά, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα μετά που δεν έχει έρθει ακόμα και δεν πρόκειται να έρθει. Και με την ευκαιρία, επιτρέψτε μας μία μικρή παρένθεση. Διότι συζητιέται αυτές τις μέρες το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη που χρησιμοποίησε η αριστερή πτέρυγα του ΝΑΤΟ τώρα που άλλαξε πάλι σήμα. Συνιστούμε σε όσους δεν το έχουν κάνει να διαβάσουν το ποίημα «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας», που βέβαια καμία σχέση δεν έχει με αυτή την αστερόεσα σημαία που είναι για όλους αυτούς, αυτοί που αγαπάνε η κυβερνητική του ΣΥΡΙΖΑ, των τριών μνημονίων και των μεγάλων σαλονιών. Γιατί η στίχη του ποιητή σε αυτό το έργο, εμείς για αυτά τα λίγα και απλά πράγματα πολεμάμε, για να μπορούμε να έχουμε μια πόρτα, ένα άστρο, ένα σκαμνί, ένα χαρούμενο,
δρόμο το πρωί, ένα ήσυχο, όνειρο το βράδυ. Για να έχουμε έναν έρωτα που να μην μας τον λερώνουν. Ένα τραγούδι που να μπορούμε να το τραγουδάμε. Αυτοί οι στίχοι δεν έχουν καμιά σχέση με αυτούς που τους χρησιμοποιούν. Έχουν όμως με την ιστορία του ΚΚΕ και του ελληνικού λαού, με το κόκκινο νήμα που συνδέει τους αγώνες του χθες με το σήμερα και με το αύριο. Φίλες και φίλοι, απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης σε όλους τους νέους και τις νέες που αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα της περιόδου, που προβληματίζονται σε προοδευτική κατεύθυνση και ας έχουν επιμέρους επιφυλάξεις και αναπάντητα ερωτηματικά. Τους λέμε με ειλικρίνεια ότι δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Τώρα που οξύνονται επικίνδυνα οι ανταγωνισμοί των υπεριαλιστών που κλείνουν συμφωνίες με τη δύναμη των όπλων, που η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο χτυπάει κόκκινο και η επικίνδυνη κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι καθημερινή, υπό το γνωστό δίλημα συνδιαχείριση ή πόλεμος. Είναι τώρα αναγκαίο να δυναμώνει η συμπόρευση με το ΚΚΕ ενάντια στον εφησυχασμό και ενάντια στον εθνικισμό. Να δυναμώνουν στο λαό τα αιτήματα για καμία εμπλοκή στα σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καμία αλλαγή συνόρων, να κλείσουν όλες οι νατοϊκές βάσεις που καθιστούν την Ελλάδα στόχο, να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές αποστολές από το εξωτερικό. Να δυναμώνει η πεποίθηση ότι καμία σχέση με την ασφάλεια της χώρας μας δεν έχουν τα σχέδια των δολοφόνων υπεριαλιστών. Ότι δεν μπορεί ο λαός μας να εναποθέσει την υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε κανέναν. Γιατί αν οι λαοί στην περιοχή μας βαδίσουν το δικό τους δρόμο, θα βρεθεί λύση στις όποιες διαφορές. Και αυτή θα είναι στα πλαίσια της φιλίας και της αλληλεγγύης των λαών και όχι στα πλαίσια των συμφωνιών μιας χούφτας εταιριών κολοσσών που ανταγωνίζονται για τα κέρδη τους και δεν διστάζουν σε τίποτα μπροστά σε αυτά. Τους λέμε ότι δεν υπάρχει χρόνος για παθητικότητα και αναμονή. Όσο εκτιλήσεται το δράμα των ξεριζωμένων από φτώχεια και από πόλεμο, όσο στην πλάτη τους παίζονται διπλωματικά παιχνίδια, ενώ παραμένουν με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων εγκλωβισμένοι σε αληθινά κολαστήρια, όπως οι χιλιάδες της Μόριας, σε άθλιες συνθήκες, δίχως τα στοιχειώδη. Είναι τώρα ανάγκη να δυναμώνει η συμπόρευση με τους κομμουνιστές, να δυναμώνει το αίτημα για να μην ξαναγίνουν τέτοια κολαστήρια, ούτε κλειστού, ούτε ανοιχτού τύπου στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά να μεταφερθούν στην υπηρετική Ελλάδα σε ανθρώπινες συνθήκες, να εγκριθούν οι αιτήσεις προς τις χώρες προορισμού τους, με προτεραιότητα στους ασυνόδευτους ανηλίκους και τις επανενώσεις οικογενειών. Να δυναμώνει δηλαδή η γραμμή του ΚΚΕ που αναδεικνύει τα δίκαια αιτήματα των προσφύγων και μεταναστών, των νησιωτών, που οι κυβερνήσεις εγκατέλειψαν χωρίς στοιχειώδεις υποδομές. Δίχως να αφήνει χώρο στα φασιστοειδή να ρίχνουν το δηλητήριό τους, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα την εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπεριαλιστών που τους ξεριζώνουν και τους εγκλωβίζουν. Τους λέμε ότι δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή, γιατί εντείνεται ένας νέος γύρος επίθεσης στα δικαιώματά μας, για να φορτώσουν ξανά το βάρος της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης που επιτάχυνε η πανδημία στις δικές μας πλάτες. Συνοδεύουν ξανά αυτά τα μέτρα με διευκολύνσεις και δώρα στους μεγάλους ομίλους. Και ταυτόχρονα συνεχίζουν τη βρώμικη δουλειά του ΣΥΡΙΖΑ, που τόλμησε να βάλει χέρι στο απεργιακό δικαίωμα με νέους νόμους, όπως αυτός που ουσιαστικά απαγορεύει τις διαδηλώσεις και θέτει όρους για να αποφασίζουν, υποτίθεται αυτοί, αν δικαιούμαστε να διεκδικήσουμε μαχητικά τα αυτονόητα, και αν ναι, πόσοι, πού και τι ώρα να πάμε. Εντείνουν την καταστολή και την τρομοκρατία, γιατί ξέρουν ότι η πολιτική τους γεννάει δίκαιες αντιδράσεις. Γι' αυτό εντείνουν τον αντικομουνισμό στα σχολικά και πανεπιστημιακά συγγράμματα, σε τόσες εκδόσεις, τηλεοπτικές παραγωγές, εργασίες, συνέδρια και φόρουμ για τα οποία ξοδεύουν εκατομμύρια. Γιατί ξέρουν από πρώτο χέρι τα αδιέξοδα του δικού του συστήματος. Ξέρουν ότι αν το αποφασίσει ο λαός μας, οι νόμοι τους θα μείνουν στα χαρτιά. Γνωρίζουν καλά την απάντηση στην ερώτηση αν αυτά που λέμε έγιναν ή αν θα ξαναγίνουν. Φίλες και φίλοι, καλούμε όσους σκέφτονται αυτό το κάτι που πρέπει να γίνει. Να δράσουμε μαζί, μέσα στους μαζικούς φορείς, τα εργατικά συνδικάτα και σωματεία, τους φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους, τα μαθητικά συμβούλια, γιατί δεν θα σταματήσουν πουθενά αν δεν συναντήσουν εμπόδια. Τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ θα είμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων
και επιδιώκουμε να γίνει μεγάλη συζήτηση σε κάθε χώρο νεολαίας για το πώς θα διεκδικήσουμε πιο αποτελεσματικά όσα έχουμε ανάγκη στην υγεία, τη μόρφωση, τη δουλειά, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό. Πώς θα πετύχουμε να συμμετέχουν περισσότεροι στην πάλη, να βγαίνουν συμπεράσματα από αυτή τη διαδικασία. Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε τίποτα καλό να περιμένουμε από την κυβέρνηση, τα άλλα αστικά κόμματα και τους ανθρώπους τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Συμμεριζόμαστε τη δίκαιη αποστροφή ενός σημαντικού τμήματος της νεολαίας, που στα πρόσωπα όλων αυτών βλέπει τον κινησμό της πολιτικής του κεφαλαίου, τα αντιλαϊκά μέτρα που επιδεινώνουν τη ζωή μας, τη διαφθορά και τα σκάνδαλα που βγάζουν ο ένας στη φόρα του άλλου, τα ψέματα, την υποκρισία, την υποκουλτούρα, τους διάφορους ασόβαρους βουλευτές εμπόρους θαυματουργών προϊόντων, τους γυρολόγους πολιτικούς της μεταγραφικής περιόδου, τους εργατοπατέρες που κάνουν νόθα συνέδρια σε πολυτελή ξενοδοχεία με τα μάτς στις πύλες για να εκλέξουν στις διοικήσεις μάνατζερς και ανθρώπους της εργοδοσίας. Τα φυτώρια τους μέσα στις σχολές, δηλαδή τις πραγματικές μειοψηφίες που λιμένονται τα πανεπιστήμια, τους υπόδικους ναζί εγκληματίες και τους ανθρώπους της νύχτας, τους διάφορους δίθεν ανεξάρτητους που φωνάζουν έξω τα κόμματα για να καταλήξουν τελικά στο έξω οι κομμουνιστές και είναι τόσο πολύ εξαρτημένοι από τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτή η δίκαιη αποστροφή όμως δεν μπορεί να οδηγεί σε αποστασιοποίηση, σε αδιαφορία για τα κοινά, στην ενσωμάτωση και την επιλογή του ατομικού δρόμου. Γιατί τι σχέση έχουν όλοι αυτοί με τις αγωνίες της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού και της νεολαίας, τους βιοπαλαιστές, τους ανέργους, τους μαθητές και φοιτητές που δίνουν τη μάχη της μόρφωσης μέσα σε τόσα εμπόδια. Τι σχέση έχουν αυτοί με τα όνειρα και τις προσδοκίες όλων μας για μια καλύτερη ζωή? Υπάρχει στον αντίποδα και ένας άλλος κόσμος. Υπάρχει από σήμερα, ανάμεσά μας, το αύριο που γεννιέται, μέσα σε κάθε αγώνα που δίνεται, μέσα στα μικρά που φαίνονται ασήμαντα αλλά δεν είναι, στις καθημερινές μας θυσίες, στα πρόσωπα των συναγωνιστών μας, σε ανθρώπους τίμιους, ανιδιοτελείς, που σηκώνουν ανάστημα ακόμα και μόνοι τους καμιά φορά και αυτή τους η στάση είναι μάθημα για όλους τους άλλους που τους βλέπουν, που δείχνουν αλληλεγγύη, που ψάχνουν τη βαθύτερη ουσία των πραγμάτων, αναζητώντας την αλήθεια πίσω από τη βιτρίνα του συστήματος της εκμετάλλευσης, γιατί θέλουν να γνωρίσουν τον κόσμο μας και να τον αλλάξουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και στην νεολαία της εργατικής τάξης. Έχουμε οδηγό τις σύγχρονες επιστημονικές επεξεργασίες του κόμματός μας στο δρόμο για την κοινωνία της αληθινής δικαιοσύνης και ελευθερίας, της πραγματικής δημοκρατίας, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Ετοιμαζόμαστε για δύσκολες μάχες σε συνθήκες που όλα μοιάζουν ακίνητα ή και ότι πάνε προς τα πίσω. Οι δυσκολίες όμως πάντα θα συνυπάρχουν με τις δυνατότητες. Το διδάσκει αυτό άλλωστε η ιστορία μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι οι αγώνες θα δυναμώσουν, ότι ακόμα περισσότερα από τα καλύτερα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών θα ενταχθούν στο επαναστατικό σχολείο, θα οργανωθούν στην κομμουνιστική νεολαία για να μάθουν πολλά και για να προσφέρουν πολλά με τη σκέψη και με τη δράση τους στην πιο μεγάλη, την πιο σπουδαία υπόθεση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, χαιρετίζουμε τα μέλη και τους φίλους του κόμματος και της ΚΝΕ που δούλεψαν ακούραστα και ανιδιοτελώς για να ετοιμαστεί ο χώρος, αλλά και όσους θα συμβάλλουν στη λειτουργία του. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τα μόνιμα συνεργεία και τους μεγαλύτερους συντρόφους μας από την κομματική οργάνωση Αττικής, που σε έναν γνώριμο από τα παλιά για αυτούς χώρο μας υπέδειξαν και μας συμβούλεψαν σε όλη τη διάρκεια των εργασιών. Η σκέψη μας είναι μαζί με τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ, που δεν μπόρεσαν να συμμετέχουν, γιατί ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και έπρεπε να προστατευτούν, όπως και στους μεγαλύτερους φίλους του φεστιβάλ, που κάθε χρόνο το γέμιζαν με την πείρα και τις ιστορίες τους, με την νεανική ματιά τους. Θα συναντηθούμε ξανά και με τους συντρόφους μας αυτούς και του χρόνου. Ανανεώνουμε τέλος το ραντεβού μας με τους δεκάδες καλλιτέχνες, που τελικά δεν έγινε δυνατό να πλουτίσουν με το έργο και το ταλέντο τους τη φετινή σκηνή του φεστιβάλ, για τις επόμενες εκδηλώσεις μας. Τους ευχαριστούμε όλους ξεχωριστά για τη στήριξη και την κατανόηση που μας έδειξαν. Ετοιμαζόμαστε για την επιτυχία των εκδηλώσεών μας τις επόμενες μέρες. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για την επιτυχία του φεστιβάλ, με οργανωμένη απειθαρχία και με αυταπάρνηση.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλή συνέχεια στις εκδηλώσεις μας, καλή δύναμη και υγεία σε όλους.